Προτείνω να ταξιδέψουμε εκτός Κρήτης και να πάμε στην Χαλκίδα, όπου εκεί είχαμε κάτι αντίστοιχο βέβαια, ένα ξεχωριστό πρωτότυπο και πανέμορφο στεφάνι, στην παραλία. Σωστά. Το τοποθέτησα πριν από λίγες μέρες η Αρμόδη και θα φιλοξενήσουμε σήμερα την κυρία Ελένη Αηδίνη. Είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στη Χαλκίδα, από το σημείο που είναι και το στεφάνι. Κυρία Αηδίνη, την καλησπέρα μας. Είναι αυτή η έμπνευση που έρχεται μετά την πανδημία βέβαια και τα περιοριστικά μέτρα, που μας κάνει πιο δραστήριους, πιο ελεύθερους και καλύτερους σε πολλούς τομείς. Ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια σας πολλά και καλό μήνα σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ναι, είναι αυτή η... Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω την όμορφη Κρήτη από την υπέροχη Χαλκίδα μας. Όντως, στολίσαμε και εμείς το στεφάνι μας φέτος. Κάτι το οποίο ξεκίνησε, μια κίνηση η οποία ξεκίνησε πέρσι με την δική μας Δημοτική Αρχή. Ήταν πραγματικά μια έμπνευση, επειδή η παράδοση το απαιτεί, γίνεται στο σπίτι μας. Εφημικά, θέλησαμε να το κάνουμε και στο Δήμο της Χαλκίδας, στολίζοντας έτσι ένα μεγάλο στεφάνι, 2,5 επί 2,5. Και κάθε πολίτης, οι συμπολίτες μας και οι διερχόμενοι και επισκέπτες της πόλης μας έρχονται και βάζουν την πρωτομαγιά, ένα λουλούδι και στολίζεται έτσι αυτό το υπέροχο στεφάνι. Και βέβαια συνοδεύεται και από χορούς και τραγούδια, τηρώντας αυτό το υπέροχο δρόμενο της πρωτομαγιάς. Πόσο πήρε για να κατασκευάσετε αυτό το στεφάνι, πόσο διήρκησε η προσπάθεια? Η προσπάθεια είχε διαρκέσει πέρσι όταν το κάναμε κατασκευαστικά περίπου τις 10 μέρες. Ναι. Και από εκεί και πέρσι μία εβδομάδα φέτος, όπου είχαμε τον σκελετό έτοιμο, προσαρμόσαμε πάνω αυτά τα οποία χρειαζόντουσαν και έτσι και να αποθέταμε τα λουλούδια, τα οποία βέβαια και εμείς σαν Δήμος είχαμε, προκειμένου οι πολίτες μας να βάζουν ή αυτά που κρατούσαν στο χέρι οι διερχόμενοι, και το στολίσαμε. Πάντως, το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένο το στεφάνι αποτελεί έτσι το σημείο που καθημερινά μικροί και μεγάλοι κάνουν βόλτα από την παραλία της Χαλκίδας και είναι και πολλές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα Ακριβώς. κοινωνικά δίκτυα και τα μπράβο είναι για την απόφαση. Τα πιο εντυπωσιακά στεφάνια πανελλαδικά βέβαια και εδώ στον Άγιο Νικόλαο είχαμε Ακριβώς. και εμείς, αλλά και στη Χαλκίδα δεν πάτε πίσω. Και το κεντρικό μήνυμα τέλεια. Το οποίο προκύπτει ναι. μέσα από αυτή την πρωτοβουλία σας ποιο είναι? Το ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις παραδόσεις. Οι παραδόσεις Σωστά. είναι οι αξίες ζωής, είναι οι αξίες αυτές οι οποίες και εμείς με τη σειρά μας θα εναποθέσουμε στις αγκαλιές των απογόνων μας ναι. και πρέπει να τα τηρούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις παραδόσεις. Μάλιστα, λοιπόν. Όπως βλέπετε, θα είδατε και στις φωτογραφίες, μέσα από το στεφάνι φαίνεται και η γέφυρα. Είναι ο πορθμός του Ευρύπου, είναι ναι. ο Εύρυπος, μαζί με τη γέφυρα και αυτό είναι το έμβλημα της πόλης μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε και στο σημείο, κυρία Αηδίνη. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Στο σημείο το συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι κοντά στο σημείο που είναι... Ναι, ακριβώς, δεν είμαι κοντά εκεί που είναι το στεφάνι, αλλά είμαι... Στο παραλιακό μέτωπο, που είναι και το δημαρχείο μέτωπο. Μας εκεί, λόγω που έχουμε. Η κίνηση πώς πάει, ναι, ικανοποιητική. Εδώ, πάρα πολύ καλά, ναι, ναι, ικανοποιητική η κίνηση. Έχουμε αρκετή πληρότητα, ακόμα και για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Είμαστε μια χαρά από ό,τι συζητάμε. Καλή τουριστική σεζόν να έχουμε, κυρία Αηδίνη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς και σε εσάς. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.